Για το κύπελο Ε στο Μαρτινέγκο, τα Κανάρια φιλοξένησαν τον Πίγασο. Οι γηπεδούχοι είχαν καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Στο 40 μετά από πάσα του Κτιστάκη, μπάλα έφτασε στον Σέλε. Ο Κασαπάκης απέκρουσε ασθενώς. Έπειτα ο Σέλε έδωσε την μπάλα στο Καραπαθάκη και εκείνο άνοιξε το σκορ 1-0. Μια φάση για την οποία στο ξεκίνημά τη διαμαρτυρήθηκαν για offside οι φιλοξενούμενοι. Το γκολ όμως του Καρπαθάκη ήταν εκείνο που έδωσε προβάδισμα στα Κανάρια 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Το γκολ πανηγυρίστηκε από τα νέα παιδιά του Εργοτέλη. Στην επανάληψη, συγκεκριμένα στο 63, ο Πίγασος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σομαράκη από τον Γκαρί. Ο διαιτητής κ. Δασκαλάκης υπέδειξε την παράβαση. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Σομαράκης ισοφαρίζοντας 1-1 για τον Πίγασο. Στα τελευταία λεπτά όμως τα Κανάρια εκμεταλλεύτηκαν τις αντεπιθέσεις. Με τον Πασπαράκη προηγήθηκαν εκ νέου 2-1. Πολύ όμορφη η ενέργεια του επιθετικού της ομάδας του Παναγιώτη Κορδονούρη. Λίγο αργότερα, μετά από λάθος στην άμυνα του Πίγασου, ο Σέλε έφυγε στην αντεπίθεση, πλάσαρε για να γράψει το 3-1, το γκολ του Σέλε στο 82ο λεπτό. Και στην τελευταία φάση του αγώνα, μετά από λάθος που έγινε, ο Φοβάκης έκλεψε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα για τέταρτη φορά, γράφοντας το Κανάρια Πίγασος 4-1. Τα Κανάρια προκρίθηκαν στην τρίτη φάση του κυπέλου Ε.